Ήρθαμε σήμερα στην εκδήλωση των παραγωγικών δομέων της Νέας Δημοκρατίας για να δείξουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και των Βραβενών. Σήμερα, σαν εκπρόσωπος της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα αναλύσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε δεσμεύσει για την περιοχή των Βραβενών, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ελπίζουμε να έρθουν επενδύσεις, να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και αυτός είναι ο στόχος μας. Και οι επιδοτήσεις είναι πολύ ψηλές για τις περιοχές αυτές. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις φτάνουμε στο 70% επιδότηση, στις μεσαίες 60% και στις μεγάλες 50%. Αυτό το μοντέλο προσπαθούμε να αλλάξουμε τον παραγωγικό ιστότητα των περιοχών, να δώσουμε, όπως είπα, νέα όθηση στην επιχειρηματικότητα και σε νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην πόλη μας μια σημαντική εκδήλωση που αφορά την ενημέρωση των φορέων γύρω από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα προγράμματα που τρέχουν από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μια εκδήλωση που τη διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Γενική Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, των φορέων γύρω από τα προγράμματα που τρέχουν για τη Δυτική Μακεδονία. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει όσον αφορά την πόλη των Γραβενών. Έχει ξεκινήσει από το 2019, ώστε να μπορούν τα Γραβενά, οι επιχειρήσεις των Γραβενών, οι πολίτες των Γραβενών, να είμαστε ωφελούμενοι σε όλα αυτά τα σημαντικά προγράμματα που τρέχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με όρους ίσους τόσο για την Κοζάνη όσο και για την Φλόρινα. Προγράμματα από 20 μέχρι 100.000, από τα οποία η επιδότηση φτάνει μέχρι και το 70%, που μπορούν οι πολίτες, οι συμπατριώτες μας να ωφεληθούν γύρω από αυτά. Ζητάμε και θα επιμείνουμε να μπει και ο αγροτικός τομέας σε αυτά τα προγράμματα. Είμαστε ήδη σε συνεργασία με τον κύριο Καλλύρη, ώστε να μπορέσουμε να μπει και ο πρωτογενής τομέας στο πρόγραμμα ΔΑΜ. Υπάρχουν τα μεγάλα προγράμματα για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον των πολιτών, των επιχειρήσεων και το κύριο κομμάτι που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι για την κάθε πρόσκληση προσπαθούμε τα λεφτά να ξαναεπιστρέψουν στα Γραβενά και να βγαίνουν νέες προσκλήσεις ώστε να είναι το κάθε κομμάτι ξεχωριστό για τον τόπο μας. Σήμερα στα Γραβενά, στην Περιφερειακή Ενότητα εδώ που μας φιλοξενεί, θα μιλήσουμε για τα προγράμματα της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούν τις μικρές, τις μικρομεσαίες, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις τοπικές επιχειρήσεις και όχι μόνο να εκμεταλλευτούν τη χρηματοδότηση από 50-70% για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Όλο αυτό είναι στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις και το κυριότερο να χρηματοδοτηθεί η απασχόληση. Να δείτε ότι τα προγράμματα που θα δείτε και μέσα και θα σας παρουσιαστούν έχουν ως προϋπόθεση να πάρει μια επιχείρηση χρηματοδότηση να προσλάβουν συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού ανάλογα με την επιχορήγηση που θα ζητήσουν. Σας ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα όμως μια επένδυση για να γίνει. Θα εξοδοθούν λοιπόν τα χρήματα και του επιχειρηματία και της επιχορήγησης, είτε από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δημιουργηθεί ΦΠΑ, θα δημιουργηθούν εισφορές μέσα από αυτό το εισόδημα που θα δημιουργηθεί είτε στην επιχείρηση από τα κέρδη, θα δημιουργηθεί φόρος για να μπορέσει η κοινωνική πολιτική να υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα το εισόδημα που θα δημιουργηθεί στις άλλες επιχειρήσεις, το οικοσύστημα γενικά των επιχειρήσεων που λειτουργεί για την επιχείρηση που κάνει την επένδυση, επίσης θα έχει τζίρο άρα και όφελος. Σκεφτείτε λοιπόν μόνο με μία επένδυση. Η κυβέρνηση δείχνει εμπράκτως ότι προσπαθεί να στηρίξει την κάθε περιοχή. Ένα πρόγραμμα για τα Γραβενά, ένα πρόγραμμα για όλες τις περιφερειακές ενότητες, ένα πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ευχάριστο ότι τα Γραβενά για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα, αλλά και κάθε περιοχή, καταφέραμε όμως και πετύχαμε να έχει το δικό της κωδικό, να έχει το δικό της ταμείο, για να μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να γίνουν και να εκμεταλλευτούν, να είναι ωφελούμενοι αυτού του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Επίσης, κύριε Καλλύρη, θα θέλαμε όταν τελειώνει η πρόσκληση, εάν δεν τελειώσουν και όλα τα λεφτά και γίνει, να μπορέσουμε να ξαναβγεί μια πρόσκληση για την κάθε περιοχή, και ειδικά για τα Γραβενά, γιατί είμαστε μια μικρή περιοχή. Οι επιχειρήσεις μας σε σύγκριση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες της Κοζάνης είναι εντελώς διαφορετικές. Θα δείτε ότι σε αυτό το πρόγραμμα συνολικά το 13% πάει στα νησιά, το 24% πάει στη Μεγαλόπολη και το 63% στη Δυτική Μακεδονία. Μιλάμε για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο 1,6 δις. Το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας είναι περίπου 400 εκατομμύρια, να καταλάβετε. Άρα μιλάμε
περίπου για το 1 δις της Δυτικής Μακεδονίας για περίπου 3 ΠΕΠ. Αντιλαμβάνεστε πόσο δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι αυτό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Μιλάμε για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το γνωστό de minimis. Θα δείτε εδώ ότι αυτή τη στιγμή τρέχει αυτό το πρόγραμμα για την περιοχή των Αγραβενών. Είναι δεσμευμένα 4.900.000. Αυτά είναι για επενδύσεις, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται, έτσι είναι, μιλάμε για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.